οι δράσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος ποτέ δεν έχουν τυπικό χαρακτήρα. Είναι απολύτως ουσιαστικός ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον Εύρο, και εγώ ως βουλευτής του κόμματος και προερχόμενος από τις ένοπλες δυνάμεις σαν απόστρατος αντισυνταγματάρχης, αλλά και τα άλλα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που συμμετέχουν στα κλιμάκια τα οποία επισκέπτονται στρατιωτικές μονάδες, φυλάκια στην περιοχή του Εύρου και γενικότερα της Φράκης. Και ο λόγος είναι, και αυτό αν θέλετε προσδίδει και την ουσιαστικότητα αυτών των επισκέψεων, ότι είναι στο πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η στήριξη και των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των στρατιωτών γενικά στις συνθήκες που ζουν. Και είναι πραγματικά πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία έχει και αυτός ο κλάδος να διεκδικήσει, ούτως ώστε να γίνει η ζωή του καλύτερη. Και βεβαίως, και είναι γνωστό αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διαχωρίζει τον επιχειρησιακό ρόλο των ενόπλων δυνάμεων από το προσωπικό του. Οι ενστάσεις τώρα που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχέση με την επιχειρησιακή χρήση των ενόπλων δυνάμεων είναι και αυτές γνωστές. Ουσιαστικά συνίσταται στο ότι μέσα από την πολιτική διαχρονικά των κυβερνήσεων των ελληνικών να εμπλέκουν την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στα επιχειρησιακά του σχέδια, ουσιαστικά εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμεις, το προσωπικό, τα μέσα, οι υποδομές, σε αποστολές οι οποίες καμιά σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια και της χώρας μας, αλλά και με την, αν θέλετε, προάσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων και κυριαρχίας όπως την αντιλαμβάνεται ο λαός μας. Καμία απολύτως σχέση. Αυτή λοιπόν είναι μια διάσταση που για μας είναι ξεκάθαρη, την τονίζουμε και αποτελεί και το στοιχείο με το οποίο ερχόμαστε σε επαφή και με τα στελέχη μας εδώ στα στρατόπεδα, και λόγω των ημερών φυσικά, αλλά και να συζητήσουμε και άμεσα μαζί τους, να δούμε τι προβλήματα υπάρχουν, να επικαιροποιήσουμε αν θέλετε και εμείς τη γνώση μας και την άποψή μας σε σχέση με αυτά. Και τα προβλήματα πώς τα κατατάσσετε όσο αφορά και την ιεράρχησή τους, αλλά και με βάση και αυτά που σας έχουν μεταφέρει βέβαια, έτσι, και τα στελέχη. Ακριβώς, βέβαια. Κοιτάξτε, ο Εύρος είναι γνωστό ότι είναι μια περιοχή που τουλάχιστον στο κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων συγκεντρώνει ίσως τη μέγιστη ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και σε όγκο και σε ποιότητα. Και βέβαια ο λόγος που υπάρχει αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα είναι αντικειμενικός, είναι η σαφής επιθετικότητα και μάλιστα με ιδιαίτερη ένταση αυτές τις μέρες από πλευράς της Τουρκίας, και το ότι είναι συγκεντρωμένος αυτή η ισχύ που περιλαμβάνει μέσα προσωπικό, οπλικό συστήματα, οπλικά συστήματα κτλ. Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε και μεγαλύτερο, αν θέλετε, περισσότερους ανθρώπους εδώ πέρα και να ακούσουμε και γενικότερα τα προβλήματα. Τα προβλήματα τώρα γενικά συνήθως δεν διαφέρουν, αν θέλετε, από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι στρατιωτικοί σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Επιγραμματικά θα σας πω, κάποια από αυτά είναι το πρόβλημα της στέγασης. Βέβαια η στρατιωτική υπηρεσία παίρνει μέτρα, έπαιρνε και παίρνει για να μπορεί να στεγαστεί ένα μεγάλο μέρος και των αξιωματικών και των μονίμων υπαξιωματικών σε στρατιωτικά κτίρια. Δεν καλύπτεται όλος αυτός ο κόσμος. Η αιμορραγία, και μάλιστα με την εξέλιξη των ενοικίων σήμερα, με την διείσδυση του Airbnb και όλα αυτά που διαμορφώνουν, αν θέλετε, κάποιες δυσμενείς συνθήκες σε όλο αυτό το κομμάτι, εξανεμίζει το μηνιάτικο και αυτών των ανθρώπων. Επιπλέον αντιμετωπίζουμε προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο Έλληνας εργαζόμενος, η ελληνική κοινωνία. Η ακρίβεια της διατροφής, της ένδυσης, της καθημερινότητας των λαϊκών νοικοκυριών δεν αφήνει έξω τις οικογένειες των στρατιωτικών. Η πανάκριβη ενέργεια. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία που καθορίζουν την καθημερινότητά τους. Και βέβαια συζητάμε μαζί τους. Προσπαθούμε να τους ακούσουμε, να πούμε τη θέση μας, ότι όλα αυτά τα στοιχεία, η ακρίβεια, ενέργεια και όλα αυτά δεν ήρθαν από το πουθενά, δεν έπεσαν από τον ουρανό, δεν είναι καν απόρρια του ιμπεριαλιστικού πολέμου που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Είναι
αποτελέσματα συγκεκριμένων πολιτικών. Γιατί η ενέργεια δεν ακρίβηνε μετά τον πόλεμο. Η ενέργεια 4-5 μήνες πριν τον πόλεμο είχε φτάσει σε πραγματικά δυσθεωρητά ύψη. Φταίει το ότι, για παράδειγμα, για την ενέργεια θα αναφερθώ και το συζητάμε και με τους συναδέλφους μου. Τους αποκαλώ έτσι γιατί από αυτό το χώρο προέρχομαι και εγώ, άσχετα αν είμαι βουλευτής τώρα. Συζητάμε και λέμε ότι η Ελλάδα έχει πηγές ενέργειας οι οποίες είναι πολύτιμες. Είναι ο λιγνίτης. Όμως εφαρμόζοντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει τον πολίτη, τον λιγνίτη, και υλοποιώντας αυτό η κυβέρνηση, απεμπολούμε το δικαίωμα να έχουμε φτηνή ενέργεια. Θα πει κάποιος ο λιγνίτης είναι ένα βρώμικο καύσιμο. Δεν είναι κανένα βρώμικο καύσιμο γιατί η τεχνολογία σήμερα θα έχει λύσει αυτά τα προβλήματα. Με φίλτρα κτλ. Γίνεται πεντακάθαρο. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Η χώρα μας έχει μια διαμερισμάτωση, αν θέλετε, που μπορεί να γίνουν τεχνητές λίμνες παντού. Είναι ένας τομέας που δεν προχωράει αυτή τη στιγμή. Αντίθετα, υιοθετείται το μεσοπρόθεσμο καθαρό καύσιμο που είναι το φυσικό αέριο, το οποίο δεν, η τιμή του αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά πανάκριβη. Και γίνεται πανάκριβη γιατί μέσω των κυρώσεων που επέβαλε και η χώρα μας, χωρίς να έχει κανένα λόγο, στη Ρωσία απεμπολούμε ένα φτηνό φυσικό αέριο και πάμε στην αγορά ενός πανάκριβου που είναι το ρωσικό. Όλα αυτά τα στοιχεία που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και των στρατιωτικών, εμείς τα συζητάμε μαζί τους. Ακούμε την άποψή τους. Και φυσικά διαμορφώνουμε, αν θέλετε, και τη στήριξή μας απέναντι σε αυτά τα αιτήματα και προς την κυβέρνηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και με κάθε δύναμη που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ζητώντας να απαλληφθούν αυτά τα προβλήματα. Μόνο να σας πω ότι τα 4 περίπου χρόνια, 3,5 χρόνια αυτής της κυβέρνησης, το Κομμουνιστικό Κόμμα, για θέματα που αφορά το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και στρατευμένους και μόνιμους, έχει καταθέσει πάνω από 750 ερωτήσεις. Η ενασχόλησή μας δεν είναι ούτε προεκλογική και φυσικά ούτε ευκαιριακή. Είναι, όπως βλέπετε, ένα πεδίο πάρα πολύ μεγάλο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όλα αυτά συμβαίνουν στην περιοχή του Εύρου, με πρωτεύουσα την Αλεξανδρούπολη, μια πόλη η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται από πλευράς επικινδυνότητας πραγματικά στο κόκκινο. Και γιατί το λέμε αυτό το πράγμα? Και απευθυνόμαστε και τους κατοίκους της Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι το ξέρουν αυτό, το γνωρίζουν. Η Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται σε μια τεράστια στρατιωτική αμερικανική βάση. Εκτός από το λιμάνι έχουν δεθεί και το στρατόπεδο Γιαννούλη και άλλες υποδομές, η οποία όμως βάση δεν είναι μια στατική βάση. Είναι μια πύλη τροφοδοσίας ενός ολόκληρου πολέμου. Και να ξέρετε κάτι, επιτελικά, στρατιωτικά, αυτή η πύλη είναι τεράστιας επιτελικής και επιχειρησιακής σημασίας για τον αντίπαλο, αλλά και για αυτόν που τη χρησιμοποιεί. Είναι λοιπόν λογικό, όπως ο αντίπαλος των Αμερικανών στοχοποιεί κάθε κομμάτι που προσδίδει ισχύ στην επιθετικότητά του, να στοχοποιεί και την Αλεξανδρούπολη. Και να ρωτιόμαστε εμείς, και είναι και ένα ερώτημα που το βάζουμε και στους Αλεξανδρουπολίτες. Έχει κανένα λόγο ο Αλεξανδρουπολίτης να αισθάνεται ότι τον σημαδεύουν ρωσικοί πύραυλοι αυτή τη στιγμή? Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ανάμεσα στη Ρωσία, από τη μια πλευρά ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη. Γιατί οι ρωσικοί πύραυλοι να σημαδεύουν την Αλεξανδρούπολη ως αμερικανική βάση? Και βέβαια τους παραπλανήσανε. Και το λέμε με κάθε γνώση της κρίσης αυτού του όρου τους Αλεξανδρουπολίτες. Τους τάξανε λαγούς με πετραχίλια. Τους είπαν ότι από το λιμάνι που θα γίνει βάση θα φάνε με χρυσά κουτάλια. Τα ανέκδοτα με το τελειώσανε τα αυγά επειδή τα φάγαν όλοι οι Αμερικάνοι, τα γνωρίζετε, που κυκλοφορούσαν. Δεν είδανε κανένα καλό οι Αλεξανδρουπολίτες. Απλά αυτή τη στιγμή είναι στοχευμένοι. Και αυτό σας το λέω και ως στρατιωτικός, απόστρατος μεν, αλλά οι γνώσεις είναι γνώσεις. Η Αλεξανδρούπολη είναι στοχευμένη από οπλικά συστήματα του αντιπάλου, που όταν ελπίζουμε να μην γίνει ποτέ, δημιουργηθούν οι συνθήκες, ίσως γίνει και πράξη. Να σας ρωτήσω, στη διάρκεια αυτών των επαφών με κληρωτούς είχατε συναντήσεις? Γιατί κατά καιρούς εμφανίζονται θέματα που έχουν να κάνουν με τους στρατευμένους που υπηρετούν στην περιοχή ως κληρωτοί. Βεβαίως και συναντήσαμε και κληρωτούς στρατιώτες, γιατί είναι ένα κομμάτι
το οποίο μας ενδιαφέρει εξίσου, ίσως και περισσότερο. Και το λέω αυτό γιατί οι ελληνικές οικογένειες, οι λαϊκές οικογένειες στέλνουν τα παιδιά τους, δίνοντάς τους την ευχή, να πάνε να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Αυτό είναι ποτισμένο μέσα στο DNA, αν θέλετε, του λαού μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι συνθήκες που αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι και οι στρατευμένοι και οι οικογένειές τους να είχαν ένα βασικό στοιχείο, τον απόλυτο, μα απόλυτο σεβασμό από την πολιτεία. Αντίθετα, τι βλέπουμε. Δεν θα μιλήσω τώρα εγώ για τις συνθήκες στα στρατόπεδα που σε πολλά κομμάτια φαίνεται η ελευθερία του ανθρώπου, του ατόμου, να σταματάει στις πύλες και να μένει έξω από τα στρατόπεδα. Είναι κάτι που κι αυτό εμείς το αντιπαλεύουμε. Αλλά θα σας πω ένα πολύ απλό. Η στράτευση ενός νέου αυτή τη στιγμή για την οικογένειά του αποτελεί μια τεράστια οικονομική αιμορραγία. Όχι μόνο για τις συνθήκες διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, μετακινήσεων. Σε όλους τους τομείς η οικογένεια σηκώνει ένα τεράστιο βάρος. Φυσικά δεν θα μιλήσω τώρα για το μονοψήφιο αριθμό των ευρώ, ο οποίος παίρνει δίθεν ως ανταμοιβή ο φαντάρος, είναι ελάχιστος και δεν θυμάμαι πόσο. Ελάχιστος, μιλάμε για μονοψήφιο αριθμό. Είναι αιμορραγία μεγάλη. Το κράτος αυτή τη στιγμή δεν τους καλύπτει ούτε τα έξοδα μετακίνησης, ούτε τα έξοδα να πάνε των αδειών τους που φεύγουν. Δεν τους καλύπτει τα έξοδα, βγαίνουν την έξοδο οι στρατιώτες, τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα. Να βγουν ένα καφέ, δεν τους τα καλύπτει, με αποτέλεσμα να τα πληρώνει η οικογένειά τους. Πέρα από το ότι σε πολλές περιπτώσεις, λόγω μεγάλης ηλικίας που στρατεύονται κάποιος αριθμός, αφήνουν πίσω οικογένειες, οι οποίες σταματάει να δουλεύει ο πατέρας της οικογένειας και σταματάει η ασφάλεια για τις οικογένειες, σταματάει η στήριξή τους οικονομική. Είναι ένα πακέτο, τέλος πάντων, ένα πλέγμα τεράστιων προβλημάτων τα οποία μας απασχολούν, τα συζητάμε με τους στρατιώτες, προτείνουμε λύσεις, διεκδικούμε λύσεις και φυσικά λέμε και στους ίδιους ότι τα δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα της διεκδίκησης δεν σταματάει πουθενά. Εξάλλου αυτές οι διεκδικήσεις δεν σαμποτάρουν την ύπαρξη του στρατού ως ένας μηχανισμός που θα έπρεπε να είναι ασφάλειας της χώρας μας. Ίσα-ίσα κάνει τη συμμετοχή του στρατευμένου πιο συνειδητή και αν είχαν λυθεί όλα αυτά τα προβλήματα, εγώ σας το λέω απερίφραστα, θα είχαν και έναν πιο καλό στρατό.